έχω σήμερα απέναντί μου. Και χαίρομαι πάρα πολύ γι' αυτό. Ένα νέο, έξυπνο, ωραίο, ανερχόμενο, συνεχώς και επιτυχημένο, και μαζί του θα μιλήσουμε για πολλά μυστικά. Θα ανακαλύψουμε μυστικά, και αφού κοντά μου σήμερα έχω έναν εκ των πρωταγωνιστών της υπερεπιτυχημένης τηλεοπτικής σειράς Μυστικά της ΕΔΕΜ, τον καλό μου φίλο Παναγιώτη Πετράκη. Καλησπέρα, Παναγιώτη. Καλησπέρα. Μιλάμε στον ελληνικό. Έγινε, Ρήμη. Να πω με τη σειρά μου ότι είναι πολύ πολύ μεγάλη χαρά μου που βρίσκομαι εδώ και που σε γνωρίζω και από κοντά. Ιδιαίτερα χαίρομαι. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Σε θεωρώ φίλο μου. Έτσι. Γιατί εσύ, ξέρεις κάτι, έχεις πει ήδη στη ζωή μας, μέσα από την οθόνη, μας κρατάς παρέα και συμμετέχεις στη ζωή μας, και με αυτό δηλώνω φαν της εκπομπής. Φαν δική σου, γιατί ο χαρακτήρας ο δικός σου είναι ένας χαρακτήρας πάρα πολύ συμπαθής στο κοινό. Mm-hmm. Και είσαι λοιπόν ένα πολύ οικείο πρόσωπο στη ζωή μας. Δεν είναι τυχαίο το ότι αυτή η εκπομπή, αυτό το σίριαλ, είναι, κυρίες και κύριοι, αγαπητοί μας ακροατές, ένα σίριαλ το οποίο πόσο θεαματικότητα έχει, Παναγιώτη? Έχει 52% περίπου. Μπράβο σας. Λοιπόν, εγώ έκανα ένα λάθος. Ξεκίνησα να βλέπω το πρώτο επεισόδιο. Όχι. Εκεί και πέρα κολλάς. Ναι. Και αυτό γιατί ήθελα να έχω μια άποψη για την ελληνική τηλεόραση. Και γιατί? Γιατί έχω εμπιστοσύνη στην Έλενα Ακρίτα. Η Έλενα λοιπόν Ακρίτα είναι ένα αξιόλογο πρόσωπο για μένα. Και μ' αρέσει πάρα πολύ το γράψιμό της, όπως και ο κύριος της βέβαια. Και ήθελα να το δω αυτό το πρώτο επεισόδιο. Λοιπόν, μου φάνηκε πάρα πολύ καλά σκηνοθετημένο, πολύ καλογυρισμένο. Μου άρεσε η παρέα νέων παιδιών, πολύ φρέσκα παιδιά, και ήθελα αμέσως να δω και το δεύτερο. Αυτό λοιπόν ξεκίνησε να θέλω να δω και το τρίτο, το τέταρτο, και επομένως έχω γίνει φαν αυτής της σειράς. Ας τα πάρουμε όμως τα πράγματα από την αρχή. Mm-hmm. Ψάχνοντας στο ίντερνετ για το βιογραφικό σου, γιατί δεν ήθελα να σου κάνω ερωτήσεις ή να μάθω από άλλους, είδα ότι γεννήθηκες ένα απόγευμα, λέει, του Νοέμβρη στην Αθήνα. Mm-hmm. Ότι μένεις στο Χαλάνδρι, ότι είσαι... Λέω, πριν πατήσω το ποτίκι και γυρίσω, λέω να δεις που αυτός πρέπει να έκανα στο Ξώτης. Λοιπόν, δεν ξέρω, διαστητικά το είπα αυτό. Και βλέπω το Ξώτης με οροσκόπο Ταύρο. Έτσι. Ίσως γιατί εγώ είμαι Ταύρος και έχω και κάποιες διαστήσεις. Λοιπόν, γεννήθηκες λοιπόν ένα απόγευμα του Νοέμβρη στην Αθήνα. Η καταγωγή σου όμως είναι από το Ρέθυμνο της Κρήτης. Από ένα χωριό το Πάνω. Α, ναι. Το Ρέθυμνο, ναι. Και ήθελα, η πρώτη ερώτησή μου, επειδή εγώ έχω ένα πάθος, έχω ένα ερωτικό στοιχείο με την Κρήτη. Πηγαίνω πάρα πολύ συχνά, την αγαπάω πολύ, έχω πολλούς φίλους κρητικούς. Θέλω να σε ρωτήσω, αν διατηρείς σχέσεις με την Κρήτη. Δυστυχώς όχι. Αυτές που θα ήθελα. Πέρα. Γιατί ο πατέρας μου έφυγε σε μικρή ηλικία από την Κρήτη, ήδη στα 17 του χρόνια. Mm-hmm. Ακολούθησαν οι γονείς του και τα αδέρφια του, δεν έμειναν ούτε σπίτια ούτε περιουσία καθόλου κάτω. Ένα στοιχείο που να μπορεί να σε τραβήξει, ενώ πίσω στις ρίζες. Οπότε και εγώ την έχω επισκεφτεί όλες και όλες 6-7 φορές. Βέβαια κάθε φορά νιώθω μια ιδιαίτερη σύνδεση με αυτόν τον τόπο. Είναι ένας ιδιαίτερος και μαγικός τόπος για μένα. Δεν υπάρχει αλλού. Ναι, έτσι νομίζω και εγώ. Έτσι νομίζω, και όσο γραφικό και αν ακούσετε αυτό, ειδικά όταν βρίσκομαι στην Κνωσό, με διαπερνούν λίγοι. Και φροντίζω κάθε φορά που είμαι στην Κρήτη να πηγαίνω. Ναι, έτσι νιώθω κι εγώ, παρόλο που δεν κατάγομαι, νιώθω ότι με ένα μεταφυσικό ίσως τρόπο κάτι με συνδέει με την Κρήτη. Ίσως, δεν ξέρω, είναι μια ιδιαίτερη αγάπη. Νιώθω σαν κάποιες άλλες ζωές, κάτι να με συνδέει, ναι, κάτι υπάρχει με την Κρήτη. Άρα λοιπόν παιδικά χρόνια δεν έχεις περάσει στην Κρήτη. Όχι, στην Αθήνα. Πηγαίνεις καθόλου τώρα διακοπές? Τα
τελευταία φορά ήταν πριν από 3 χρόνια, αλλά ήταν με δουλειά. Αλλά κατάφερα κιόλας να χαλαρώσω. Κιόλας ήταν με περιοδία θεατρική. Με την παράσταση Μύδια του Μπος, του Σταμάτου του Φασουλή. Πες μου κάτι. Ακούσματα κριτικής μουσικής έχεις. Έχεις το DNA σου. Ναι, έχω. Τι πιστεύεις για την κριτική μουσική? Σε ένα βαθμό. Είναι... Θα σου πω κάτι, την παρομοιάζω πάρα πολύ με το φλαμένκο. Επειδή λατρεύω αυτό το είδος. Μπράβο. Αυτή είναι την εποχή, δεν την είχα ακούσει. Ναι, και έχω την αίσθηση ότι πηγάζει λίγο από το ίδιο πράγμα. Δηλαδή, το πάθος που έχει η κριτική μουσική μοιάζει αρκετά με τον ντουέντε στο φλαμένκο. Είναι μια... έχει ένα στοιχείο φωτιάς και γης η μουσική αυτή. Σωστό. Είναι γιωμένη και έχει δύναμη. Οπότε ναι. Έχεις επιχειρήσει ποτέ να χορέψεις κριτικά? Όχι. Ναι, να τραγουδήσεις κριτικά? Ούτε. Είναι κάτι ιδιαίτερο που πιστεύω ότι πρέπει να το έχεις βιώσει μέσα σου από μικρή ηλικία, ναι, έτσι ώστε να μπορεί να ανθίσει μεγαλώνοντας. Έχεις βρεθεί σε κριτικό κλέτη? Έχω βρεθεί, ναι. Ναι. Δεν έχεις νιώσει την ανάγκη τα βήματά σου να σε οδηγήσουν? Έχω, αλλά επειδή ντρέπομαι να μην ξέρω τα βήματα αυτά καθ' αυτά, χτυπιέμαι πάνω στην καρέκλα. Είσαι ένα παιδί που νομίζω ότι θα τα πάρεις γρήγορα. Δηλαδή, λίγο να τους παρατηρήσεις, θα το πιάσεις. Τέλεια, απλά δεν είναι εύκολη χορή. Είναι χορή που θέλουν λίγο χτύπημα. Και εγώ, εσύ, το πεντοζάλι δηλαδή θέλει, αλλά εγώ πιστεύω ότι με την... το ότι έχεις όχι μόνο έμπνευση αλλά και καλλιέργεια στο χορό και παιδεία, νομίζω ότι θα αξίζει τον κόπο. Θα ήθελα λοιπόν, επειδή είσαι από την Κρήτη σαν καταγωγή, να σου χαρίσω ένα τραγούδι, να σου αφιερώσω ένα τραγούδι ενός νέου καλλιτέχνη, τον οποίο αγαπώ πάρα πολύ και βρίσκω πολύ ερωτικό και μ' αρέσει πάρα πολύ. Είναι το «Έλα πάρε με» του Γιάννη Χαρούλη. Δεν ξέρω αν το έχεις ακούσει. Όχι. Θα ήθελα να το ακούσεις και να δεις τι όμορφο τραγούδι είναι και δώσε λίγο προσοχή και στο στίχο αυτού του τραγουδιού. Έχει.